Καλησπέρα κύριε Σιδέρη. Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας. Λοιπόν, συνεχίζεται η αιμορραγία. Δεν είναι από τα πρώτα θέματα, δεν είναι από αυτά τα οποία συζητιούνται, δεν είναι αυτά τα οποία από τα θέματα πρώτης γραμμής στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, αλλά ούτε και στους τόπους θα έλεγα. Λοιπόν, αλλά ο χορός αποχωρήσεων καλά κρατεί. Ναι κύριε Λεάνε, ο χορός αποχωρήσεων καλά κρατεί και οφείλουμε να δούμε το γιατί. Πάρα πολλοί συνάδελφοι, νέοι και παλαιότεροι, έχουν κουραστεί, έχουν αηδιάσει με τις αλλεπάλληλες μετακινήσεις, με την υπερεργασία, με την επιστημονική και με τη μισθολογική καθήλωση που τους έχουν επιβάλει όλες οι κυβερνήσεις και είναι πολύ 37 τα πρόσφατα παραδείγματα. Για παράδειγμα, έχουμε 3 παρετήσεις παθολόγων στον της Στουάρτης, έχουμε 4 παρετήσεις χειρουργών στα Χανιά και ούτω καθεξής, τέτοια πάρα πολλά παραδείγματα μέσα στο καλοκαίρι. Και επειδή είπα κάποια έτσι εντάχει, θα ήθελα να αναφέρω 2 συγκεκριμένα. Δηλαδή, το ένα είναι ότι οι μετακινήσεις και αλλεπάλληλα εντέλεστες τα οποία επιβάλλονται σε συναδελφούς έχουν αγγίξει το σημείο του παραλογισμού και είναι επικίνδυνα και για την υγεία του κόσμου. Είναι για παράδειγμα χαρακτηριστικό αυτό που συμβαίνει στις ΣΕΡΕΣ που μετακινούνται γιατροί με απόφαση του διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας που βγάζει πρόγραμμα εφημεριών και παίρνει γιατρούς από τις ΣΕΡΕΣ που τους πάει στη Δράμα και στην Κομωτινή. Όπως είναι χαρακτηριστικό και αυτό που σας έλεγα το περί μισθολογικής καθήλωσης, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ χαμηλά αμοιβόμενο επιστημονικό προσωπικό και επειδή η κυβέρνηση και αυτοί και οι προηγούμενες υποτίθεται ότι θέλουν να κάνουν τα νοσοκομεία και ειδικά τις πιο άγονες και πιο ελκυστικές με βάση και τις τραγικότητες που ζήσαμε το καλοκαίρι. Αρκεί να σας πω μόνο ένα στοιχείο. Ξέρετε ποιο είναι το επίδομα που δίνει η κυβέρνηση για τις άγονες περιοχές? Είναι ένα επίδομα το οποίο ο παρόντας νόμος που εφαρμόζεται και από προηγούμενες κυβέρνησες. Βασικό. Δεν σας ακούμε καλά κύριε Σιδέρη, αν έχετε την καλοσύνη. Είναι λέω ένα επίδομα το οποίο χορηγείται με βάση ένα νόμο του 1983 ο οποίος απλά μετέπει τις δραχμές σε ευρώ αντί να τις υπολογίζει με βάση τους σημερινούς μισθούς. Για παράδειγμα, το μηνιαίο επίδομα αγωνού υπολογίζεται με θεωρητικό μισθό επιμελητή Β στα 142 ευρώ. Είναι σαν να παίρνει δηλαδή ο επιμελητής Β σήμερα 142 ευρώ, γιατί οι φωστήρες του Υπουργείου κάνανε μετατροπή των δραχμών σε ευρώ. Επομένως, το μηνιαίο επίδομα αγωνού αρχίζει από τα 11 ευρώ. Μόνο ένα χαρακτηριστικό. Και από ό,τι διαπιστώνω, δεν υπάρχει και στρογγυλοποίηση προς τα επάνω. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Σας είπα απλά δύο παραδείγματα έτσι πολύ συγκεκριμένα. Για όλα αυτά, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Για όλα αυτά η κυβέρνηση τι λέει? Για όλα αυτά καταρχήν έχει πλέον φανερωθεί αυτό που τόσα χρόνια φωνάζει η Ομοσπονδία μας και κατά την πανδημία και πριν και μετά, πόσο αναγκαίο είναι σε ένα νοσοκομείο να υπάρχουν εφημερίδες, σε υποδομές, σε προσωπικό, καλά αμοιβόμενοι επιστήμονες για να παρέχονται προφανώς και καλές δωρεάν υπηρεσίες στον κόσμο. Η κυβέρνηση, κοιτάξτε να δείτε, είχαμε χθες την πρώτη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Χρυσοχοίτη, ο οποίος μέχρι και αυτός αναγνώρισε αυτά τα προβλήματα που σας λέω. Βέβαια δεν είναι ο πρώτος, όλοι τα έχουν αναγνωρίσει. Το θέμα είναι σε ποια κατεύθυνση τα λύνει. Α, μπράβο, αυτό είναι το ζήτημα. Η κατεύθυνση που τα λύνει η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη, είναι μια κατεύθυνση που συνεχίζει να εμπορευματοποιεί την υγεία. Αρκεί μόνο ένα παράδειγμα. Βγήκε ένα νέο, δεν ξέρω αν το κατανοήσατε ή το είδατε. Θα ανοίξει στην Ελλάδα το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που θα περιέχει ιατρική σχολή. Ποιος θα το ανοίξει? Θα το ανοίξει το νοσοκομείο, το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, μαζί με τη CVC Capital Partners. Ένα αμερικανικό κεφαλαίων επιχείρηση. Ποια είναι αυτή η CVC? Είναι αυτή που έχει την ιδιοκτησία της, το Υγεία, το Μετροπόλιταν, το Μητέρα, το General, που γνωρίζετε ότι μόνο για να πεις μπορεί να έχει τις μεγάλες ιατρικές μονάδες. Τις ιδιωτικές μονάδες. Και λέμε εμείς, αυτό είναι λύση? Δηλαδή, μια ιατρική κόστος ωφέλους που μας έφερε ως εδώ, νέοι φοιτητές ιατρικής
που θα μαθαίνουν από το πρώτο έτος ότι οι ασθενείς είναι πελάτες και ότι η υγεία κοστίζει. Ναι. Και εν τέλει τι σχεδιασμό θα εξυπηρετεί. Γιατί εμείς αυτό που τονίζουμε είναι ότι χρειαζόμαστε σήμερα ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας. Ναι. Αυτό είναι η λύση που μπορεί και στους ασθενείς να προσφέρει αυτά που μπορούν να τους παρέμβουν προς το προτεώνα και στους υγειονομικούς, έτσι ώστε να είναι καλά αμοιβόμενοι και επιστημονικά εξελισσόμενοι. Αυτό λοιπόν το απλό παράδειγμα. Πώς απαντάει σε αυτό? Ακριβώς απαντάει στο αντίθετο, είναι η δική μας γνώμη, σε μια κατεύθυνση δηλαδή ενίσχυσης της ιδιωτικοποίησης και μιας υγείας που θα είναι με βάση το πορτοφόλι. Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο για να κλείσουμε. Είμαι σίγουρος ότι δεν βλέπετε να σταματάει αυτή η αιμορραγία, έτσι. Τι μέλη γενέστε πλέον όμως με τα νοσοκομεία? Μέλη γενέστε ότι αν συνεχίσουμε με την ίδια πολιτική, δεν αντιδράσουμε, δεν αγωνιστούμε, θα ζήσουμε ακόμα χειρότερες στιγμές. Οι συνάδελφοι, οι γιατροί, πολυπηγειονομικοί και οι ασθενείς, θα ζήσουμε δηλαδή γιατρούς part-time με μπλοκάκι, όπως και ήδη εφαρμόζεται. Θα ζήσουμε γιατρούς μόνιμα περιπλανόμενους και εξουθενωμένους. Θα ζήσουμε ασθενείς οι οποίοι λίγο ή πολύ, έμεσα ή άμεσα, θα πληρώνουν ή θα έχουν ως μοναδική διέξοδο την ιδιωτική υγεία. Και αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη μας, όχι απλά πρέπει να σταματήσει, πρέπει να μπλοκαριστεί με τον αγώνα του κόσμου, την πάλη του και προφανώς με εμάς στο πλάι του και μαζί του. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Σιδέρη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.